Χρειάζεστε χρόνο αρκετό, κύριε Υπουργέ, σας είναι αρκετό 15 λεπτά. Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν πιο... Καλημέρα και από μένα, κυρίε και κύριοι βουλευτές. Ευχαριστώ την Πρόεδρο για την πρωτοβουλία και ευχαριστώ και εσάς για την συμμετοχή σας, παρότι σήμερα είναι μια μέρα λίγο δύσκολη για όλους. Αλλά νομίζω το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ...απασχόλησε τη δημόσια ζωή για πάρα πολύ χρόνο... ...όπως θα, θα μπορούσε να γίνει... ...γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα... ...αφορά το περιβάλλον. Και εμείς όσο φίλαμε... ...για δεύτερη φορά ήρθαμε στη Βουλή... ...για να ενημερώσουμε την Εθνική αντιπροσωπεία ...και δια το τον ελληνικό λαό... ...για ότι έχει διαμειφθεί και ό,τι έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Με βάση, λοιπόν, το Διάταγμα 55, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, που δημοσιεύθηκε το 1998 και που προβλέπει τη διαδικασία ορυπαίων πληρώνει, η η κυβέρνηση μετά το ατύχημα που δυστυχώς συνέβη στις 9 προς 10 Σεπτεμβρίου με τη βήθηση του δεξαμενοπλίου Αγία Ζώνη 2 προχώρησε με αποφασιστικό τρόπο στο τομέα της απορρίπανσης από τις συνέπειες αυτού του ναυαγείου. ναυαγίου. Οι στόχοι είναι τρεις, ήταν τρεις. Να περιοριστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η επίπτωση ε, της ρήπανση. Δεύτερον, να ε, μηδενιστεί η αιτία της ρήπανση που ήταν το βυθισμένο σκάφος Και τρίτον, να ανελκυστεί το πλοίο ώστε η έρευνα η εισαγγελική να μπορεί με πολύ πιο εύκολο τρόπο μέσα από την αξιοποίηση των εμπειρογνωμόνων να μπορέσει να ε, δώσει τα στοιχεία ώστε να έχουμε ακριβή γνώση των αιτιών όλου αυτού του γεγονότος. Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, ξεκίνησε η προσπάθεια απορρίπανσης. Συστρατεύτηκαν ό, όλες οι δυνάμεις που διέθετε η χώρα. Και πρέπει να σας πω ότι όταν υπάρχει συλλογικότητα, σε αυτόν τον τόπο μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, τα ποιοτικά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, τα έχουμε τώρα. Και βεβαίως δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα επιβεβαιώσω τα επιστημονικά κέντρα, οι φορείς που ενεπλάκησαν, το Πολυτεχνείο Αθηνών, το Πολυτεχνείο Κρήτη, το Ινστιτούτο Βιολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ινστιτούτο Ενέργεια του Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο είχε την, μαζί με του επιθεωρητές περιβάλλοντο, ήταν όλοι αυτοί οι φορεί που παρακολουθούσαν από την πρώτη στιγμή όλη αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, από την πρώτη στιγμή που συνέβη το γεγονός, οι άνθρωποι του Υπουργείου οι ναυτικοί εκπρόσωποι πρόξενη του Υπουργείου στο Λονδίνο σε συνεργασία και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Καλαματιανό ενημέρωσαν τον αρμόδιο ε, φορέα, το Διεθνές Κεφάλαιο ε, για τις Αποζημιώσεις από Απορρυπάνσεις και έτσι από τη δεύτερη μέρα του ναυαγίου υπήρχαν άνθρωποι εδώ οι οποίοι παρακολουθούσαν και υπόπτευαν όλη τη διαδικασία ε, της απορρύπανσης. Σε αυτό το μεσοδιάστημα ε, ήρθαν εδώ εκπρόσωποι από τα από τον οργανισμό ΡΕΜΠΕΚ που εδρεύει στην Μάλτα και έχει ευθύνη για τα, ε, 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 τα ζητήματα του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο, από ανθρώπους που ήρθαν από το, πανεπιστή, από το λιμάνι του Ρόντερνταμ και ε, κλήθησαν εδώ μετά από παρέμβα, πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, από εκπροσώπους άλλων φορέων που συζητήσαμε με τις πρεσβείες της Νορβηγίας, της, του Ισραήλ και της Μεγάλης Βρετανίας και βεβαίως από την Επιτροπή του, της Αρμόδιας Επιτροπής Περιβάλλοντος του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνο που πρέπει να επισημάνω είναι ότι ο Διεθνής Οργανισμός για τις Απορρυπάνσεις προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε αποζημίωση, έχει ως όρο στο καταστατικό του ότι η χώρα πρέπει να αποδείξει ότι εξήντλησε όλες τις δυνατότητες που είχε ώστε το αποτέλεσμα της απορρίπανσης να είναι το καλύτερο δυνατό. Πρέπει εδώ να σημειώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε ένα κιλό χημικών, γεγονός που συμβαίνει ως πρακτική και σε άλλες χώρες και μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μηχανικό τρόπο έγινε η όλη προσπάθεια, θα εξηγηθεί από τους ειδικού. και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι παραδίδουμε όλες αυτές τις παραλίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, γιατί κάποιοι μας Μα κατηγόρησαν γιατί παραδίδουμε και τι παραλίε. Οι παραλίε πρέπει να παραδίδονται, να υπογράφονται σχετικά συμφωνητικά για υποχρεώσει που μπορεί να προκύψουν από τι εταιρείε απορρίπανση. Εδώ, επίση, θέλω να σημειώσω ότι από το 1998, σε αυτό το σχετικό διάταγμα, υπάρχει ρητή διάταξη που προβλέπει την έκδοση υπουργική απόφαση, η οποία θα πρέπει να προσδιορίζει τις προδιαγραφές με βάση τις οποίες θα πρέπει να λειτουργούν οι ιδιωτικές εταιρείες. Πράγμα το οποίο, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί. Τέτοια υπουργική απόφαση για να προσδιορίζει τις προδιαγραφές των εταιρεών. Ήδη έχουμε από τον Απρίλιο συγκροτήσει η επιτροπή, η οποία ε, επεξεργάζεται ε, αυτή την υπόθεση. Δεν είναι πρέπει να σημειώσω τόσο απλό θέμα. Είναι ένα σύνθετο θέμα. Αλλά ωστόσο πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να φτάσουμε σε ένα σημείο. Πιστεύω ότι στο επόμενο δίμηνο θα εκδοθεί και θα ενημερωθεί η αρμόδια επιτροπή. Η, η σκέψη μου είναι αφού γίνει το σχέδιο της απόφασης να το θέσουμε υπόψη της Επιτροπής γιατί μπορεί και οι βουλευτές να έχουν κάποιες απόψεις συμπληρωματικού και διορθωτικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου να βγει μια υπουργική απόφαση η οποία να μπορεί να αποτυπώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προδιαγραφές λειτουργίας αυτών των εταιριών γιατί είναι μια υπόθεση, είμαστε μια περιοχή ε, του κόσμου με, με πολλούς διάβλους με, πολλές, με πολλά περάσματα θαλάσσια, διαδρόμους θαλάσσιους, ε, περνάνε χιλιάδες πλοία από τις θάλασσές μας Λοιπόν, έχουμε ακτογραμμέ, είμαστε δέκατη χώρα σε ακτογραμμέ στον κόσμο. Αντιλαμβάνεται κανεί ότι πρέπει σε όλα αυτά τα ζητήματα να είμαστε προετοιμασμένοι ανά πάσα στιγμή να μην συμβούν, αλλά μέσα στη ζωή είναι και, και τα ατυχήματα. Το δεύτερο ζήτημα για το οποίο ήθελα να σα ενημερώσω είναι ότι από την πρώτη στιγμή ξεκινήσαμε την προσπάθεια περιορισμού. Της, της διαρροής και αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία άντλησης του πετρελαίου που είχε το συγκεκριμένο πλοίο. Πρέπει να σας πω ότι οι ακτογραμμές που επηρεάστηκαν από αυτήν την ιστορία ήταν περίπου 24 χιλιόμετρα και επίσης πρέπει να σας πω ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της απορρίπασης σε σχέση με ένα άλλο προηγούμενο γεγονός παρόμοιο με το Α1 είναι πολύ λιγότερος. πέντε μήνες περίπου κράτησε η προηγούμενη απορρίπανση. Τρεις μήνες και λιγότερο κράτησε αυτή η διαδικασία. Ξεκίνησε η απάντηση πετρελαίου και σε πολύ λίγο χρόνο ολοκληρώθηκε. Και είναι η πρώτη φορά, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα, όπου με πράξη, έπειτα από εντολή του αρμόδιου Υπουργού, όπως προβλέπει ο νόμος, ανελκύστηκε το πλοίο που βυθίστηκε, χωρίς να επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο ούτε ένα ευρώ. Το τονίζω και να είναι σαφές ότι το ελληνικό δημόσιο δεν θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ. Τώρα γιατί ο νόμος αυτός έμεινε ανενεργός όλα αυτά τα χρόνια, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και ένα άλλο ερώτημα. Ένα επίσης δεύτερο ζήτημα που ήθελα να θέσω υπόψη σα είναι ότι το Ταμείο για τις Απορρυπάνσεις, για τις αποζημιώσεις από τις απορρυπάνσεις, το Διεθνές Κεφάλαιο, όπως λέγεται, μετά από τη συνεχή συνεργασία και αφού διαπίστωσε ότι πραγματικά εδώ κάναμε μία δουλειά εξαιρετικά ποιοτική και αποτελεσματική, ως ορίζεται από το καταστατικό του, δημιούργησε ταμείο στην Αθήνα, στον Πειραιά, από τις 2 Νοεμβρίου. Και όλοι όσοι έχουν υποστεί ζημιές, είτε είναι δημόσιοι φορείς, το δημόσιο, η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και ιδιώτες επαγγελματίες, όλοι μπορούν πλέον να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους και έτσι χωρίς δικαστική διαμάχη να ε, διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Είναι λοιπόν άλλη μία παράμετρος η οποία νομίζω ότι ε, αξίζει να αναφερθεί αρκεί να σας πω ότι έχουν προεγκριθεί 51 εκατομμύρια ευρώ. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η πρώτη φορά που έχουμε την παρουσία αυτού του ταμείου στην Ελλάδα παρόλο ότι η Ελλάδα είναι εδώ και αρκετά χρόνια συνδρομητής αυτού του ταμείου ε, και είναι η πρώτη φορά λοιπόν που προεγκρίνονται αυτά τα χρήματα προκειμένου να υπάρξουν όλες αυτές οι αποζημιώσεις. Σε αυτή τη διαδικασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητήσαμε και τη συνδρομή της ΕΜΣΑ. Επειδή όμως έγινε πραγματικά μια μεγάλη συζήτηση για το πότε ειδοποιήθηκαν, αν έπρεπε να ειδοποιηθούν, εγώ νομίζω ότι έχουν δοθεί εξηγήσεις Απλώς θέλω να πω ότι από τη στιγμή το, το οποιοδήποτε σκάφος της ΕΜΣΑ που βρίσκεται κοντά στην Ελλάδα και κοντά στην Ελλάδα υπήρχε σκάφος στη Μάλτα, υπήρχε στην Κύπρο, υπήρχε στη Βουλγαρία και υπήρχε και αυτό που υπάρχει σε συνεργασία με μια ιδιωτική εταιρεία εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, τα μεν τρία σκάφη αυτά, εάν υποθέσουμε ότι είχαν ειδοποιηθεί ακόμα και από την Κυριακή, ήθελαν τρεις ή μισή μέρες να έρθουν στην Ελλάδα. Διότι αυτά τα σκάφη δεν πλέον με μεγάλη ταχύτητα, είναι γνωστό για λόγους ε, συγκεκριμένους. Και το σκάφος που ήταν εδώ είχε ευθύνη εκείνο το χρόνο το συγκεκριμένο απάντηση και συγκέντρωσης πετρελοειδών από μία άλλη υπόθεση, είναι γνωστή, τη στιγμή που ξεφόρτωσε, τις επόμενες ώρες ανέλαβε δράση στην Ελλάδα. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι το πρόβλημα με την ιστορία, ενώ το πλοίο βυθίστηκε το, τα ξημερώματα της 9ης προς τη 10 το πρόβλημα άρχισε να προκύπτει από την 3η το μεσημέρι, όταν διαπιστώθηκε ότι έφυγαν πετρέλαια από τα συγκεκριμένα φράγματα που υπήρχαν γύρω από το ναυάγιο. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, από μεριά μας με συντονισμό του Υπουργείου, του Λιμενικού, τη συνεργασία που είχαμε με τους Δήμους, με τους φορείς της περιοχής, υπήρξε το αποτέλεσμα το οποίο θα αποτυπωθεί τώρα από το ΕΛΚΕΘΕ που κυρίως έχει την επιστημονική παρακολούθηση της εξέλιξη των πραγμάτων και βεβαίως από τον διευθυντή, τον επιστημονικό διευθυντή της ομάδας που είχε την ευθύνη για τη διαδικασία της απορρίπανση. Υπάρχουν επίσης μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τις έρευνες που έκανε η Περιφέρεια Αττικής σε ό,τι αφορά τα οστρακοειδή, των οποίων τα αποτελέσματα είναι θετικά, είναι καλά. Το ίδιο είναι οι έρευνες και τα αποτελέσματα για τα αλλιεύματα που έχει το Υπουργείο και που υπάρχουν εκπρόσωποι εδώ του Υπουργείου, η ε, και η Εγκύκλειος που έχει εκδοθεί από τις 22, αν δεν κάνω ε, λάθος, αν δεν με πατάει η μνήμη μου ε, δεκάτου, του Υπουργείου Υγείας που άρχισε να παραδίδει τη δυνατότητα μια σειρά περιοχών ε, της ακτογραμμής της συγκεκριμένη για κολύμβηση. Ε, αυτές είναι επί της αρχής κάποιες σκέψεις και πληροφορίες που ήθελα να σας δώσω. Πιστεύω ότι ο κύριος η πρόεδρος τώρα που έχει την ευθύνη ε, να πάρει το λόγο, να δώσει το λόγο στον διευθυντή, τον κύριο Μαμαλούκα, που είχε την επιστημονική εποπτεία όλη τη και βέβαια στο Ελκεθέ και από εκεί και πέρα να αρχίσει ο διάλογος με όσους θέλουν να μιλήσουν. Ευχαριστώ.